ως τον εχμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπερασπιστής. Ασθενούν τον ιατρός, βασιλέον υπερμαχός, τροπεοφόρε με ης γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. 23 Απριλίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος του Τροπεοφόρου ο Αλερίου, Ανατολίου και Πρωτολέοντος των Στρατηλατών, Αθανασίου του Απομάγων, Γλυκερίου του Γεώργου, Δονάτου και Θερινού των Μαρτύρων, Γεωργίου Νεομάρτυρος, Πτολεμαΐδος, Λαζάρου Νεομάρτυρος του Εκβουλγαρίας, Ο Μεγαλομάρτης Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφόρος. Γεννήθηκε περίπου το 275 στην Καπαδοκία από γονεί χριστιανούς, τον Γερόντιο και την Πολυχρονία. Ο πατέρας του Γερόντιος τελειώθηκε μαρτυρικά για την πίστη του στο Χριστό. Όταν ο Γεώργιος έγινε 18 ετών στρατεύθηκε στον Ρωμαϊκό στρατό. Αν και νέος στην ηλικία διεκπεραίωνε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις τέλεια. Όλοι τον θαύμαζαν για το παράστημά του, γι' αυτό γρήγορα τον προήγαγαν σε ανώτερα αξιώματα και του έδωσαν τον τίτλο του Σημεοφόρου και του Κόμητος. Συνέβη όμως την εποχή εκείνη ο Διοκλητιανός να κηρύξει λυσόδη διωγμό κατά των χριστιανών. Ο Γεώργιος τότε ήταν 28 ετών και χωρίς δισταγμούς ομολόγησε την πίστη του παρά τα αξιώματα που είχε. Ο Διοκλητιανός δεν το περίμενε και έφριξε για τη στάση του Γεωργίου. Τότε άρχισε για τον Άγιο μία σειρά φρικτών βασανιστηρίων, αλλά και μεγάλων θαυμάτων, που έφεραν πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη του Χριστού. Αφού τον λόγχισαν, ξέσχισαν τις σάρκες του με ειδικό τροχό από μαχαίρια. Έπειτα τον έριξαν σε έναν λάκο με βραστό ασβέστη και κατόπιν τον ανάγκασαν να βαδίσει με πυρωμένα μεταλλικά παπούτσια. Από όλα αυτά ο Θεός τον κράτησε ζωντανό και έγινε αιτία να εξευτελιστούν τα είδωλα και οι εκφραστές τους. Τέλος τον αποκεφάλισαν προσευχόμενο. Κατά τη διάρκεια των βασάνων, πολλοί από τους ειδωλολάτρες, ακόμη και από τους διώκτες και τους δημίους του, πίστεψαν στο Χριστό. Όπως ήταν οι στρατιλάτες Ανατόλιος και Πρωτολέων, οι οποίοι ήσαν βασανιστές του Αγίου Γεωργίου και όταν είδαν τα μεγάλα και παράδοξα θαύματα που συνέβαιναν, πίστεψαν στο Χριστό, μετενόησαν και ο Διοκλητιανός τους απεκεφάλισε και έτσι έλαβαν τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Καθώς επίσης και ο Άγιος Αθανάσιος, ο πρώην μάγος. Ένα από τα βασανιστήρια που υπέβαλαν τον Άγιο Γεώργιο ήταν να πιει τα ποτά που είχε φτιάξει ο Αθανάσιος ο μάγος. Το πρώτο ποτό το είχε φτιάξει ο Αθανάσιος ο μάγος για να το πιει ο Άγιος Γεώργιος και να χάσει τα λογικά του και να κάνει τυφλή υπακοή στον Διοκλητιανό. Και το δεύτερο το είχε φτιάξει για να το πιει ο Άγιος και να πεθάνει ακαριέα. Όμως η χάρη του Θεού τον διεφύλαξε τον Άγιο και αφού τα σταύρωσε τα ήπια και τα δύο και δεν έπαθε απολύτως τίποτε. Ο μάγος τότε μετενόησε, απέρριψε την μαγική του τέχνη, έπεσε στα πόδια του Αγίου Γεωργίου, ζήτησε συγχώρηση και διεκήρυξε ότι πιστεύει και αυτός στον αληθινό Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και έτσι μαρτύρησε διαξίφους και έλαβε και αυτός το στέφανο του μαρτυρίου. Όπως επίσης και ο Άγιος Γλυκέριος ο Γεωργός. Του Γλυκερίου ανέστησε το βόδι του ο Άγιος Γεώργιος με θαυματουργικό τρόπο. Και όταν είδε στη συνέχεια το μαρτύριο του Αγίου ο Γλυκέριος, πίστεψε και αυτός στο Χριστό και μαρτύρησε διαξήφους. Και όπως επίσης έχουμε και την Αγία Αλεξάνδρα την Βασίλισσα και τους τρεις ακολούθους της, Απολό, Ισαάκιο και Κοδράτο, οι οποίοι εορτάζουν την 21η Απριλίου. Η Βασίλισσα Αλεξάνδρα ήταν η σύζυγος του Διοκλητιανού και ξεχώρισε τη θέση της, και ύψωσε το πνευματικό της ανάστημα ενάντια στο σύζυγό της και τον ήλενξε για τους διογμούς κατά των χριστιανών. Και τότε την έκλεισε στην φυλακή και εκεί στην φυλακή παρέδωσε το πνεύμα της στο Χριστό. Και ο Άγιος Κοδράτος αποκεφαλίστηκε και οι Άγιοι Απολός και Ισαάκιος υπευλήθησαν σε μαρτύριο με πείνα και δίψα. Το τίμιο λείψανό του μεταφέρθηκε από έναν πιστό του δούλο στην κομμόπολη της Παλαιστίνης Λίδα, η οποία ήταν πατρίδα της μητέρας του Αγίου, η Αγία Πολυχρονία. Από το απολυτίκιό του ο Άγιος χαρακτηρίζεται ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπερασπιστής, διότι ο Γεώργιος πριν από το μαρτύριό του όντας κάτοχος και απόλυτος κύριος της μεγάλης περιουσίας των γονέων του, απελευθέρωσε όλους τους δούλους του και μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς. Ιατρός ασθενούντων αποκαλείται ο Άγιος, διότι με την θαυματουργική του χάρη, η οποία αιώνες τώρα εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως προς τους πιστούς, θεραπεύει παντοειδείς σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Η ιδιότητά του τέλος ως γενναίου και τροπεοφόρου αξιωματούχου του Ρωμαϊκού στρατού γρήγορα συντέλεσε ώστε ο Άγιος Γεώργιος να καθιερωθεί ως προστάτης των στρατευμάτων ήδη από την Βυζαντινή εποχή μέχρι και τους νεότερους χρόνους σε Ανατολή και Δύση. Γι' αυτό εγκομιάζεται στο απολυτήκιό του ως υπέρμαχος των βασιλέων.